Ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή και την κυρία Γκέλη, που είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που συνεργαζόμαστε καθημερινά εδώ στην Αλφα Καρδιολογική. Και θα πούμε για τον ρόλο της απεικόνησης στην προεπεμβατική εκτίμηση των ασθενών με δομικές καρδιοπάθειες. Και όπως πολύ σωστά είπε νωρίτερα ο κύριος Τσιάμης, είναι πολύ σημαντικό όποιος ασθενής μπαίνει στο αιμοδυναμικό εργαστήριο να εκτιμάται περιχογραφικά, πόσο μάλλον αυτός που πρόκειται να υποβληθεί σε κάποια επέμβαση δομικής καρδιοπάθειας. Και βλέπουμε από αυτή την διαφάνεια που δημοσιεύτηκε στο TCT του 2018 ότι οι δομικές καρδιοπάθειες αντιμετωπίζονται πλέον πολύ συχνά επεμβατικά και αυτό αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και το 2026 φαίνεται εδώ από αυτή την προοπτική μελέτη ότι πρόκειται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των περιστατικών. Και όταν λέμε δομικές καρδιοπάθειες, βλέπουμε ότι δεν μιλάμε μόνο για τις βαλβίδες, αλλά αφορά αυτός ο πληθυσμός και πολλούς ασθενείς που έχουν συγγενή καρδιοπάθεια. Άρα θα πρέπει όχι μόνο η περιχογραφία, αλλά να επικουρήσει την επέμβαση και η αξονική ή ίσως και η μαγνητική τομογραφία. Και εν συντομία θα παρουσιάσω κάποια περιστατικά που έχουμε κάνει εδώ στην Αλφα Καρδιολογική, ξεκινώντας από τις επικοινωνίες στο επίπεδο του μεσοκολπικού διαφράγματος. Να πούμε εδώ ότι η secundum, η δευτερογενής μεσοκολπική επικοινωνία, είναι αυτή που αντιμετωπίζεται επεμβατικά. Το PFO είναι ένας βαλβιδικός μηχανισμός, δεν είναι πραγματική επικοινωνία με έλλειμμα, και αυτή είναι η διαφοροποίηση, όπως είπε νωρίτερα η κυρία Βασιλοπούλου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, το δυσοφαγικό υπερηχογράφημα μας καλύπτει, μπορούμε να αναδείξουμε την επικοινωνία πολύ καλά και να κάνουμε μετρήσεις και με το 3D και να αναδείξουμε και τις πνευμονικές φλέβες, οπότε να προχωρήσουμε στη σύγκληση, όπως φαίνεται σε αυτό το περιστατικό με την κυρία Γκέλη και τον κύριο Τούτουδα, και την επιτυχή τοποθέτηση της ομπρέλας επί του μεσοκολπικού. Με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Προχωρώντας στην επικοινωνία του στο επίπεδο του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, βλέπουμε ότι και εκεί ο επεμβατικός καρδιολόγος μπορεί να δώσει λύση σε αυτούς τους ασθενείς. Συνήθως το διαθωρακικό υπερηχογράφημα μπορεί να μας δώσει ακριβείς μετρήσεις με τον Ντόπλερ τις θέσεις και του μεγέθους του ελλείμματος και να προχωρήσουμε μόνο με τη διαθωρακική μελέτη σε σύγκληση επεμβατικά. Υπάρχουν όμως, όπως βλέπετε στο περιστατικό, που έχει τοποθετηθεί ομπρέλα σε μια περιμεμβρανώδη μεσοκοιλιακή επικοινωνία. Υπάρχουν όμως και πιο κόμπλεξ περιστατικά με συγγενείς καρδιοπάθειες, όπως βλέπουμε εδώ σε έναν ασθενή που εκτιμήθηκε στο ιατρείο μας με συγγενή καρδιοπάθεια, δίπτυχη αορτική βαλβίδα με συνυπάρχουσα έκεντρη ανεπάρκη και ιστορικό μεσοκοιλιακής περιμεμβρανώδους επικοινωνίας, που εδώ φαίνεται ότι έχει κλείσει αυτόματα με τους παρακείμενους ιστούς. Σε αυτό το περιστατικό, για να οδηγηθεί σε χειρουργική αντιμετώπιση, προχωρήσαμε και σε δυναμία μαγνητικής, η οποία μας έδωσε επιπλέον πληροφορίες ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία στο επίπεδο του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, αλλά είδαμε και πώς δημιουργείται αυτός ο σακοειδής μηχανισμός, και αυτό βέβαια μπορεί να υποβοηθήσει πάρα πολύ το χειρουργό. Προχωρώντας τώρα στα μεγάλα αγγεία, γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση για coarctation της αορτής, για στένωση ισθμού, εκτιμώνται καταρχήν υπερηχογραφικά και κλινικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε και κλινικά τον άρρωστο, αλλά η υπερηχογραφική μελέτη μπορεί να μας οδηγήσει σε ψευδή αρνητικά αποτελέσματα. Όταν υπάρχει παράπλευρη κυκλοφορία ή ανοιχτός βοτάλιος, μπορεί να μην έχει υψηλό grading και να διαλάθει η πραγματική στένωση του ισθμού. Αντιθέτως, όπως αυτό το περιστατικό, μπορεί να πιάνουμε ένα υψηλό gradient, το οποίο να μην είναι πραγματικό, να είναι λόγω της λύκωσης της αορτής. Και εδώ είναι ένας ασθενής με coarctation που εκτιμήθηκε για re-coarctation και βλέπουμε ότι η μαγνητική καρδιά μας έδωσε την απάντηση ότι ο αυλός είναι ευρύς και δεν υπάρχει re-coarctation, παρόλο που είχε υψηλό gradient. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς με coarctation που πρόκειται να εκτιμηθούν προεπεμβατικά για να μπουν στο αιμοδυναμικό εργαστήριο πρέπει να έχουν εκτιμηθεί με MRI εφόσον δεν έχουν stent, ενώ αν συνυπάρχει stent, έχει δηλαδή αντιμετωπιστεί με στέντο ασθενής, θα πρέπει να κάνουμε αξονική καρδιάς. Και βλέπουμε εδώ ότι η MRI μας δίνει πολύ ωραίες εικόνες τρισδιάστατες και μπορούμε να κάνουμε ειδικές μετρήσεις και να υπολογίσουμε το gradient στο σημείο της αορτής. Αυτές είναι μελέτες που έχουν γίνει στην Αγγλία από την κυρία Νίκτερη, με την οποία συνεργαζόμαστε και εδώ και συνεχίζουμε τη συνεργασία. Και βλέπουμε ότι εδώ οι ασθενείς αυτοί μπορεί να πάνε πολύ καλά με την τοποθέτηση στέντ και την ωραία έκπτυξη επί του σημείου της στένωσης της αορτής. Η μαγνητική και η αξονική καρδιά μας δίνουν πολύ σημαντικές πληροφορίες ακόμα και σε ατρυσία που μπορούμε να προχωρήσουμε με σύρμα αγγειοπλαστικής και αν περάσουμε να τοποθετήσουμε το στέντ. Είναι όλοι οι ασθενείς αυτοί υποψήφιοι για να κάνουν επεμβατική αντιμετώπιση? Βλέπουμε εδώ μία ασθενή η οποία έχει χειρουργηθεί για το coarctation της αορτής. Μας έδωσε όμως πολύ σημαντικές πληροφορίες η αξονική που δείχνει ότι η χειρουργική αντιμετώπιση έγινε με interposition graft, οπότε η επαναστένωση δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί επεμβατικά και χρειάστηκε να οδηγηθεί στη χειρουργική αντιμετώπιση, αφού βέβαια μετρήσαμε το αιμοδυναμικό gradient. Και βέβαια να πούμε και σε ακόμα πιο κόμπλεξ περιστατικά, μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για τα μεγάλα αγγεία. Εδώ είναι ένας ασθενής 26 ετών, ο οποίος από διαθωρακική μελέτη βλέπουμε ότι έχει ατρυσία πνευμονικής,
με πολλά μάπκα τα οποία βγαίνουν από την αορτή. Δεν μπορούμε σε αυτό τον ασθένειο, από τη δυσφορική μελέτη, έχει μία pocket δεξιά, πολύ μικρή δεξιά, και να υπολογίσουμε την πίεση πνευμονική, που φυσικά θα έχει πνευμονική υπέρταση. Εδώ λοιπόν μας βοήθησε πάρα πολύ η αξονική αγκιογραφία. Βλέπουμε ότι έχει μια πολύ καλή αιμάτωση των πνευμόνων, αλλά και η μαγνητική καρδιά που μας ανέδειξε όλα αυτά τα μεγάλα μάπκα από την αορτή προς τα πνευμονικά. Και σκεφτήκαμε αν σε αυτόν τον ασθενή χρειάζεται να κάνουμε δεξιό καθετηριασμό, οπότε ξέρουμε πλέον πολύ καλά την ανατομία του. Προχωρώντας λίγο γρήγορα στις βαλβίδες, δεν θα πω για τη μητροειδή, θα τα πει ο επόμενος ομιλητής. Να πούμε γρήγορα για την TAVI, τη γνωστή σε όλους αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας. Ξεκίνησε το 2002. Βλέπουμε ότι πλέον τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει καθιερωθεί σαν αντιμετώπιση σε σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας σε υψηλού κινδύνου, και προχωράμε και προς ενδιαμέσου και χαμηλότερου κινδύνου. Και φαίνεται ότι είναι μια πολύ καλή αντιμετώπιση, η οποία τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί σε αριθμό. Είπαμε πολλά για τη στένωση της αορτής. Να πούμε ότι πέραν του χειρουργικού κινδύνου, αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να εκτιμώνται πολύ καλά με τον υπέρηχο, αλλά και με αξονική αγκιογραφία προεπεμβατικά, ειδικά για TAVI, για να μετρήσουμε τόσο την ρίζα της αορτής όσο και την οδό προσπέλασης. Και βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν υπάρχει discrepancy μεταξύ του στομίου και του gradient, το stroke volume index και το κλάσμα εξώθησης, γιατί έτσι μπορούμε να δούμε αν έχει διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, ίσως η αξονική καρδιάς μας βοηθήσει να αποφασίσουμε για τη σοβαρότητα. Και να πούμε ότι πέραν του stroke volume index, αυτή τη μελέτη που είχα την τύχη να συμμετέχω στην Αγγλία, είδαμε ότι το flow rate, δηλαδή στη μονάδα του χρόνου το stroke volume, ίσως είναι ακόμα καλύτερος δείκτης να δούμε τη σοβαρότητα της στένωσης. Και αυτοί που είχαν πάνω από 200 ml ανά σεκόντ είχαν την ίδια στένωση που βλέπαμε στο ηρεμία stress echo. Λοιπόν, μας δίνει πολλές πληροφορίες για τη ρίζα της αορτής και μπορούμε να αποφασίσουμε για το μέγεθος της βαλβίδας. Και θεωρείται η αξονική το ίδιο αξιόπιστη με το τρισδιάστατο διεσοφαγικό υπερηχογράφημα προεπεμβατικά. Όμως η αξονική μας χρειάζεται και για να υπολογίσουμε το ύψος των στομίων των στεφανιών αγγείων, για να δούμε αν είναι πολύ χαμηλά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να μην καταλήξουμε, όπως αυτό το περιστατικό, σε απόφραξη της αριστερής στεφανίας μετά την έκπτυξη της βαλβίδας. Μας δίνει επιπλέον πληροφορίες για τη γωνίωση μεταξύ αορτής και αριστερής κοιλίας, ενώ προχωρώντας λίγο γρήγορα είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε και την οδό προσπέλασης. Όταν αυτή δεν είναι καλή από τα πόδια, μπορούμε να προχωρήσουμε από την υποκλίδιο και να έχουμε μια επιτυχή εμφύτευση. Και βέβαια, όταν συνυπάρχει προσθετική βαλβίδα στη μητροειδή, είναι πολύ σημαντικό από την αξονική να μας δοθεί και η πληροφορία της aortomitral distance, όπως φαίνεται αυτή η δημοσίευση, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χιλιοστά για να έχουμε ασφαλή εμφύτευση. Προχωρώντας στην τριγλόκινα βαλβίδα, ένα μόνο περιστατικό θα δείξω με ανομαλία Epstein, 50 ετών ασθενή, η οποία είχε βιοπροσθετική στην τριγλόκινα βαλβίδα, είχε χειρουργηθεί πριν από περίπου 15 χρόνια με δυσλειτουργία. Σε αυτή την ασθενή προχωρήσαμε σε αξονική, βοήθησε πάρα πολύ στην προεπεμβατική εκτίμηση και συνυπολογίζοντας και το μέγεθος της προϋπάρχουσας βαλβίδας, κάναμε την επέμβαση με μια πολύ καλή έκπτυξη και ένα πολύ καλό gradient, όπως βλέπετε εδώ από την διαθωρακική μελέτη μετά την επέμβαση. Τέλος, όσον αφορά την πνευμονική βαλβίδα, σε πολύ σύμπλοκα περιστατικά συγγενών καρδιοπαθειών, όταν υπάρχει βιοπροσθετική ή conduit, έχουμε FDA approval για να τοποθετήσουμε διακαθετηριακά βαλβίδες και υπάρχουν αυτές οι βαλβίδες. Θα πρέπει όμως προεπεμβατικά, όπως βλέπουμε σε αυτόν τον ασθενή με μετάδυση μεγάλων αγγείων, conduit και μέλλονται στην πνευμονική, να εκτιμηθούν και με MRI καρδιάς για να πάμε ασφαλώς στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, αλλά και κατά την επέμβαση, όταν υπάρχουν ερωτήματα, όπως αυτόν τον ασθενή που βλέπετε εδώ, με την έκπτυξη της βαλβίδας Melody, υπήρχε ένα notch με υψηλά gradient. Προχωρήσαμε σε αξονική, είδαμε ότι υπήρχε υποέκπτυξη της βαλβίδας και συνέχεια βάλαμε τον ασθενή εκ νέου στο αιμοδυναμικό εργαστήριο και κάναμε διάταση για να ανοίξει καλύτερα η βαλβίδα. Άρα και μετεπεμβατικά μπορεί να χρειαστεί να δούμε πάλι τον ασθενή. Τέλος, μην ξεχνάμε την ηλεκτροφυσιολογία. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο περιστατικό με τον κύριο Σιδερίου, ο οποίος είναι πρωτοπόρος στο χώρο της αριθμιολογίας, ειδικά σε συγγενείς καρδιοπάθης. Βλέπουμε ένα νεαρούλι 20 ετών, ο οποίος ήρθε σε εμάς με συγγενή πλήρη κολποκυλιακό αποκλεισμό, γεννήθηκε με συγγενή πλήρη, ήρθε σε εμάς σε ηλικία 20 ετών. Είδαμε πρωτοδιαγνωστή στα καρδιακή ανεπάρκεια λόγω του χρόνου δυσυγχρονισμού. Με τον κύριο Σιδερή τοποθετήσαμε CRTD, αμφικυλιακό απεινιδωτή, και βλέπουμε εδώ το καρδιογράφημα πριν που είναι δυσυγχρονισμένος, έναντι του μετά, πώς επανασυγχρονίστηκε και πώς η αριστερή του κοιλία, προσδοκούμε να βελτιώσει και το κλάσμα, είναι πιο συγχρονισμένη. Και ένα τελευταίο περιστατικό του κυρίου Γκατζούλη, που βλέπουμε ότι και εδώ μπορούμε να κατευθύνουμε σε έναν ασθενή με μετάθεση μεγάλων αγγείων και mustard, πώς μπορούμε να κατευθύνουμε τον επεμβατικό να τοποθετήσει το ICD στη σωστή θέση, που εδώ, όπως βλέπετε, είναι η αριστερή κειμενική κοιλία, που είναι η δεξιά υποπνευμονική κοιλία.
Κλείνοντας και συμπερασματικά, να πούμε ότι η πρόοδος που έχει παρατηρηθεί στο αιμοδυναμικό εργαστήριο και όσον αφορά τις δομικές καρδιοπάθειες οφείλεται εν μέρη και σε πολύ μεγάλο βαθμό, πιστεύω εγώ, στην απεικόνηση, στην εξέλιξη της απεικόνησης και στο multimodality imaging. Η διαγνωστική πληροφορία είναι πολύ σημαντική και μπορούμε να έχουμε πολλά διαγνωστικά εργαλεία. Και πλέον ο στόχος μας είναι να έχουμε ακριβή πληροφορία, συνυπολογίζοντας βέβαια πάντα και το κόστος και το καλό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Μαρία. Ήθελα ένα σχόλιο να κάνω, αν μου επιτρέπετε. Συγχαρητήρια, Μαρία. Ήταν πάρα πολύ ωραία η διάλεξή σου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για τη ΣΤΑΒΗ, για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, είναι μονόδρομος. Για τους ασθενείς μεσαίου κινδύνου, εάν λάβουμε υπόψη από το τελευταίο συνέδριο της Πορτογαλίας, οι μελέτες που γίνανε από ένα πολύ αξιόπιστο στατιστικό λόγο, ανέφερε ότι για τους πρώτους 24 μήνες οι ΤΑΒΗ, οι βαλβίδες αυτές, έχουν καλύτερη πορεία από τις βαλβίδες που μπαίνουν χειρουργικά. Για τους 48 μήνες οι βαλβίδες αυτές είναι ίδιες με την χειρουργική. Μετά από τους 48 μήνες δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Οι χειρουργικές υπερτερούν. Απλώς το αφήνω ως σχόλιο για που είπαμε ότι θα δούμε και για τις χαμηλού ρίσκου. Συμφωνώ μαζί σας και να συνυπολογίσουμε και το ότι ο υψηλού κινδύνου δεν είναι πάντα ο ηλικιωμένος. Μπορεί να είναι ένας νεαρός υψηλού κινδύνου. Και δεν ξέρουμε και σε αυτόν τον ασθενή που είναι νεότερος πόσο γρήγορα εκφυλίζεται η βαλβίδα. Άρα, για τη νεαρότερη ηλικία, που θεωρούνται όμως κάποιοι ασθενείς υψηλού κινδύνου, πρέπει να συνυπολογίσουμε και το νεαρό της ηλικίας και αυτό πόσο γρήγορα θα εκφυλιστεί η βαλβίδα στη νεαρότερη ηλικία, ενώ που είναι πιο γρήγορη η εκφύλιση. Άρα είναι κάποια ερωτήματα που νομίζω ότι θα πρέπει να απαντηθούν. Έχουμε ακόμα τέτοια, βέβαια. Κάποιος σχολιαστής, ένα σχόλιο. Κύριε Σιδερής. Μαρία, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για όλη την δουλειά κάνεις. Εξαιρετική. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας οδηγεί σε κάποια βαθιά νερά. Βαθιά νερά αυτές οι συγγενείς καρδιοπάθειες τις φοβόμασταν όλοι από ειδικευόμενοι. Αλλά εσύ με τον τρόπο σου, εκτός το ότι μας δίνεις να τα καταλάβουμε, μας κάνεις και συνεταίρους σου, γιατί μας βάζεις να αντιμετωπίσουμε αυτά τα παιδιά, τα οποία ναι μεν τα φοβόμαστε, ναι μεν είναι δύσκολα, αλλά ευτυχώς έχουμε την εμπειρία και μπορούμε και τα καταφέρουμε και μας προσφέρεις μια παραπάνω ηθική ικανοποίηση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καθηγητής ο κύριος Τούσουλης, ναι. Το αιμοδυναμικό εργαστήριο είναι πολύ κοντά με τους υπερήχους και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλο το επιτελείο των υπερήχων, την κυρία Δακοπούλου, την κυρία κυρίου Σαγγέλη και τους υπόλοιπους, συγγνώμη αν δεν αναφέρω κάποιο όνομα, που είναι συνεχώς δίπλα στο αιμοδυναμικό εργαστήριο και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε καθημερινή βάση, θα έλεγα. Είναι πολύτιμη. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Τριανταφύλου. Γιατί οι καινούργιες βιοπροσθετικές βαλβίδες εκφυλίσσονται τόσο γρήγορα? Παλιότερα είχαμε βιοπροσθετικές βαλβίδες, οι οποίες κρατάγανε και 15 χρόνια κλπ. Τώρα βλέπουμε βαλβίδες σε 2-3 χρόνια να χαλάνε. Τι συμβαίνει? Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και στον χειρισμό τους, δηλαδή πώς τις χειριζόμαστε, πρέπει να είναι ο χειρισμός εξαιρετικά ατραυματικός. Να μην ξεχνάμε ότι περνάνε από μια πάρα πολύ εξειδικευμένη κατεργασία. Όμως, έχω μία άποψη διαφορετική για τις βαλβίδες αυτές που δεν μιλάμε, Δημήτρη, καθόλου και μιλάμε για την γκρίζα ζώνη, για τις αυτοεκτισόμενες και αυτές βιολογικές είναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε αρχίσει, έχουμε μία τεράστια σειρά πάνω από 150 βαλβίδες. Δηλαδή που έχουμε αρχίσει εδώ και 2 χρόνια περίπου, δεν μας έχει επιστρέψει κάποια βαλβίδα η οποία να έχει πρόβλημα. Τουλάχιστον δεν θυμάμαι εγώ γιατί τους παρακολουθούμε αυτούς. Είναι 2 χρόνια βέβαια. Λοιπόν, αλλά έχω δει, όπως λες, ναι, βαλβίδα και στον 1,5 χρόνο κάποιες βαλβίδες που έχουν εκφυλιστεί, που έχουν χαλάσει. Κυρία Βιοροπούλου, ένα σχολείο.
για την Τριγλόχινα που ανέφερε σε ένα παράδειγμα συγγενούς, να πούμε ότι με τις διαδερμικές και για τους ασθενείς, τους ενήλικες που αντιμετωπίζουμε, που παλαιά οι καρδιοχειρουργοί που ασχολούνται με τη μητροειδή και αντικαθιστούσαν τη μητροειδή, δεν ήταν τόσο ευαισθητοποιημένοι ώστε να εξετάζουν και τη δεξιά κοιλία και το μέγεθος του δακτυλίου, και μας έρχονται ασθενείς σε κακό χάλι με μεγάλες δεξιές καρδιές και ανεπάρκειες. Εκεί η διαδερμική προσέγγιση μας έχει βοηθήσει πολύ και υπάρχουν πολλά είδη και κλιπ που εφαρμόζονται και η συσκευή φόρμα και το cardio band που εκεί γίνεται deploy και πιο εύκολα από ό,τι αριστερά, που πραγματικά για αυτή τη δύσκολη περίπτωση που δύσκολα χειρουργούνταν δεύτερη φορά πριν, έχουμε βοηθήσει ασθενείς με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε.